κύριε. Πώς είστε? Μια χαρά. Μπράβο. Χαίρομαι. Αυτό που είναι σε σειρά προτεραιότητας για τον Ολυμπιακό είναι πρέπει να ράμε τον Βόλο. Mm-hmm. Αν του πείσουμε τη Λίμπαρα για ποτένσια... Που θα γίνει εντός έδρας, έτσι, ουσιαστικά. Ναι, εντάξει. Κοίταξε τώρα, κακά τα ψέματα, εκτός έδρας δεν έχει παίξει κανένα στον Βόλο. Ναι, σωστό. Σωστό. Από την ώρα που ο Αχιλλέας Μπέος αποφάσισε να δίνει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες ομάδες παίζουν εντός έδρας. Και οι μικρές δεν νιώθουν και την καυτή την ανάσα της έδρας του αντιπάλου. Σωστό. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει 9.000-10.000 κόσμο. Άρα όλα καλώς καμωμένα, να το πούμε με αυτή τη λογική. Για τους ερυθρόλευκους, χθες ήταν η μέρα που θα είχαμε τα νεότερα και έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τη στήριξη των οπαδών του. Το θέμα είναι τι θα δοκιμάσει ο Βάσκος σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε και πολλές εκπλήξεις. Όχι ρε παιδί μου, έχει και την πολυτέλεια ο Μεντιλίμπαρ τώρα που δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς λόγω της συμμετοχής στη League Phase του Europa League να βάλει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Ναι, σε αντίθεση με τους άλλους, ας πούμε, που θα κάνουν και μια διαχείριση, έτσι. Ναι, γιατί οι άλλοι θα έχουν και τις ρεβάνσεις. Ναι. Έχουν αύριο ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα έχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι ο άνετος της υπόθεσης για να πάει με ό,τι καλύτερο διαθέτει, χωρίς να σκέφτεται διαχείριση υλικού εν ώψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Νωρίς ακόμα για να δοκιμάσει κάτι με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι δεδομένο, αν και νομίζω ότι με βάση τα όσα έχει δείξει στις φιλικές αναμετρήσεις θα έχουμε Ροντινέη, Ορτέγκα, το Ρέτσο σίγουρα, μα να δούμε ποιον άλλον θα έχουμε δίπλα στο Ρέτσο, τον Έσε λογικά, τον Γιάραντς μπροστά γιατί ο Ελκαμπή έχασε αρκετό μέρος της προετοιμασίας, Ζέλσον, Βέλτε. Αυτή είναι η βασική και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα δοκιμάσει. Τσικίνιο δεν μου πες, Τσικίνιο από αυτό ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάμε, ναι, συγγνώμη, ναι, είναι όντως. Έχει δίκιο, δεν το πάω, αλλά με τις εμφανίσεις που έκανε. Δηλαδή, πιο λογικό είναι να μην πεις Τσικίνιο παρά να μην πεις. Και σε νέο ρόλο, ε. Ναι, σε νέο ρόλο για να πρεσάρει ψηλά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το θέλει αυτό ο Βάσκος. Και ενώ ήταν, θα μου πεις, ήταν και άλλοι υπέρτες του Ολυμπιακού πέρσι. Τώρα τον έχει βάλει πιο μπροστά, σχεδόν πίσω από τον δεκάρι, να το πούμε έτσι, στο γράφημα. Ναι. Για να βοηθάει στο... Να ξεκινάει η πίεση από την επίθεση, ουσιαστικά. Αυτό που ζητάει ο Μεντιλίμπα, να ξεκινάει η πίεση από αυτόν. Mm-hmm. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για τον Βάσκο. Και περιμένουμε να δούμε αν θα δοκιμάσει κάτι άλλο, που δεν νομίζω ότι θα δοκιμάσει κάτι άλλο ο Μεντιλίμπα. Τις υπόλοιπες θέσεις, μια-δυο θέσεις παίζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του Ποντένσε, γιατί κάνεις εσύ ένα βήμα πίσω, κάνω εγώ ένα βήμα μπροστά για να βρεθούμε κάπου στη μέση να τα βρούμε. Οι Άγγλοι ψάχνουν στη Γουλφ, ψάχνουν για εξτρέμ. Ο Ποντένσε, με όποιον έχει μιλήσει από την συγκεκριμένη ομάδα, του έχει πει ότι ούτε Αραβία πάω, ούτε στην Γουλφ θέλω να παίξω, ούτε οπουδήποτε αλλού, ούτε στην Ισπανία που γράφτηκε θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Έχουμε αυτό και το κρατάμε. Και τώρα όλα τα άλλα περισσότερο μπλέκουν τον Ολυμπιακό και λιγότερο υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ναι, το βάζω στην κουβέντα λες. Δηλαδή αυτό το κοϊντρέτι, ας πούμε, είναι πάλι... Ναι. Αφού είναι διαθέσιμος ο παίχτης, μήπως ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός πάλι. Περισσότερο, ξέρεις, τον έχουν βάλει οι Πορτογάλοι στην κουβέντα και λιγότερο ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει κινηθεί για τον παίκτη. Και μένει να δούμε, επειδή γράφουν και οι Ισπανοί για τον Μπιέλ, μένει να δούμε και τη διαχείριση από την πλευρά του Μεντιλίμπαρ στον Μπιέλ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν σε κάποια μάτς, όχι στα περισσότερα φιλικά, σε κάποια μάτς έδειξε, προσπαθεί να βοηθήσει, δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός παίκτη που θα δείχνει ότι προσπαθεί να βοηθήσει. Τώρα κακά τα ψέματα. Δεν έδωσε 6 εκατομμύρια πέρσι, πρόπερσι, για να έχει ένα παίχτη που λες ότι προσπαθεί να βοηθήσει. Να δεχθώ ότι τις περισσότερες φορές παίζει τα άκρα, που δεν είναι η θέση τους και το ξέρουμε.
του Φορτίνου στη θέση του δεν ήταν στα άκρα, αλλά όταν έμπαινε βλέπαμε να προσπαθεί και να βγάζει πράγματα προς τα έξω. Δεν έχει δείξει κάτι που θα πει ο Μεντιλίμπαρ, όπα, είδα αυτό, σε αυτό το διάστημα, περιμένω στο επόμενο παιχνίδι που θα τον βάλω και σε αυτή τη θέση ακόμα καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ ρε Νίκο, περισσότερο μοιάζει να είναι το εξής, ότι το μυαλό του παίχτη δεν είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι δεν έχει σπίθα για τον Ολυμπιακό. Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή... Έτσι, αυτό μοιάζει να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε άλλες θέσεις ή ότι πολλά ότι. Είναι ότι μοιάζει να έχει χάσει τη σπίθα του για την ομάδα. Δεν δείχνει ότι είναι στον Ολυμπιακό και χαίρεται που είναι στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Δεν είναι... Αλήθεια. Δεν θέλω... Κοίταξε, δεν είναι όλοι σαν τον Ποντένσε που σου λένε ξεκάθαρα εκεί θα παίξω. Πες ό,τι θέλεις, πήγαινε Αμερική, πήγαινε Νότια Αφρική, δεν με ενδιαφέρει που θα πας προετοιμασία. Εγώ δεν έρχομαι, θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το περιμένεις από όλους. Αυτός είναι εξαίρεση σε ξένους. Οκ, okay. Αλλά απ' την άλλη έχει δείξει πολλές φορές ότι ο Μπιέλ δεν το έχει το μυαλό του στον Ολυμπιακό τώρα. Κακά τα ψέματα. Και παίχτη που δεν έχει το μυαλό του στην ομάδα, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να του αλλάξει την οτροπία και να δούμε πράγματα που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, να μείνει στην ομάδα και από εκεί που λες ότι δεν τον υπολογίζαμε, ξαφνικά να δούμε τον Μπιέλ που βλέπαμε στην Κοπενχάγη. Ξαναλέω, έπαιζε σε άλλη θέση στην Κοπενχάγη. Οκ, okay. Αλλά και εδώ, από την εικόνα της Κοπενχάγης στην εικόνα που δείχνει εδώ, νομίζω η απόσταση είναι τεράστια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ότι δείχνει να είναι λίγο εκτός ομάδας. Και σου θυμίζω και ο Ποντένσε, ποια εικόνα ήταν με τον Καρβαλιάλ και ποια εικόνα έχει μετά με τον Μεντιλίμπαρ, ρε. Λες και είναι όχι διαφορετικοί παίχτες. Ναι, ότι έφυγε και ήρθε κάποιος άλλος στη θέση του. Ότι έχει δίδυμο αδερφό, αυτή ήταν η εικόνα. Ναι. Πού τον είχατε αυτόν κρυμμένο. Και σου ξαναλέω, δεν περιμένω εγώ από όλους τους ξένους να παρουσιάζουν την εικόνα του Ποντένσε. Ότι θέλω, εκεί θέλω να παίξω τελεία παύλα. Ο καθένας επαγγελματίας είναι. Αλλά από την εικόνα του Ποντένσε μέχρι την εικόνα του Μπιέλ, ξαναλέω, η απόσταση είναι τεράστια. Υπάρχει και η μέση ύλης. Ναι. Μέση εικόνα. Το θέμα τι είναι, θα ασχοληθεί δυνατά ο Ολυμπιακός με αυτό το ενδιαφέρον της Σαραγώσα να προσπαθήσει να βρει μια λύση στη σχέση αυτή, τι θα κάνει? Κοίταξε, είναι περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού. Δεν και μάλιστα απανάκριβο. Έχει δώσει 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, έτσι. Απανάκριβο περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τον αφήσει ελαφρά την καρδιά. Ναι. Νωρίς ακόμα για να δούμε τι... Όχι νωρίς, θα μου πείτε τι νωρίς, 15 Αυγούστου έχουν. Θέλει να περιμένει την τελευταία εισήγηση του Βάσκου προπονητή. Εκτός αν έστησε ο Βάσκος, τόσα πέτυχε. Ευελπιστούν ότι μπορεί να το κάνει και αυτό. Δεν περιμένουν βέβαια και θαύματα, και ας είναι της Παναγίας αύριο. Τι να κάνει της Παναγίας. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Η αλήθεια ναι, είναι. Δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Μάλιστα. Κοϊτέτη, είπες, δεν σου προκύπτει κάτι, έτσι. Όχι, οι Πορτογάλοι τον έχουν βάλει στο παιχνίδι. Δεν σου προκύπτει κάτι. Για τον BL είπαμε. Για Όρτα δεν είπαμε κάτι. Για Όρτα περιμένουμε να δούμε τον Καρβαλιάλ. Για την ώρα είναι παγωμένο το θέμα. Ναι. Πάντως το γράφουνε, αυτό που σκεφτήκαμε εμείς λογικά, το γράφουνε και στην Πορτογαλία πλέον από χθες, έτσι. Ναι. Ότι δηλαδή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Μα τον ήθελε στον Ολυμπιακό, δεν θα τον θέλει στην Πράγκα. Ναι, βέβαια, που είναι και δικός του εκεί. Θα μου πεις, έχει και άλλους παίχτες στην Πράγκα. Οκ, okay. Εκτό. Αλλά ήταν ένας παίχτης που τον ήθελε ο ίδιος στην ομάδα που ήταν. Εκεί το πρόβλημα είναι άλλο. Είναι ότι όταν έχει βγει ο πρόεδρος και έχει πει, έχουμε πολλούς χαφ, ίσως θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Μετά πώς το ξαναεντάσσεις στο δυναμικό. Γιατί ξέρεις, άμα παγώσει ο παίχτης, μπορεί να πάθει BL κι αυτός. Ναι, σωστό. Εκεί είναι η απόφαση του προπονητή. Ναι. Όταν παίρνεις μια απόφαση και ακολουθείς μια τακτική σου διαπραγματεύσεις και αλλάζεις και τη θέση σου, εκεί που υπάρχει συμφωνία και ξαφνικά λες ναι μεν, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να μείνεις με τον παίχτη. Και παίχτη ξενερωμένο, δηλαδή έχει παίχτη που θα τον έχει και θα σου βοηθήσει. Υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι όταν ακολουθείς μια τακτική στις διαπραγματεύσεις. Την έχουν πατήσει όλες οι ομάδες έτσι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός παλιότερα είχε αρνηθεί μεγάλη πρόταση για το ΣΥΣΕ. Και θυμόμαστε την πορεία που είχε μετά ο ΣΥΣΕ. Τι να κάνουμε. Παίρνεις τα ρίσκα σου. Σωστό. Ναι, το συζητάγαμε τότε που ήταν το ενδιαφέρον της Νάπολη πολύ δυνατό, έτσι. Και ο Ολυμπιακός είχε στείλει στα ποδάρια, ναι. Okay. Μετά δεν βρήκε αντίστοιχη πρόταση και δεν είχε και την πορεία ο ποδοσφαιριστής που θα βοηθούσε τον Ολυμπιακό να βρει αντίστοιχη πρόταση. Καλή πρόταση. Mm-hmm. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, ναι, είναι χρηματιστήριο, δεν το συζητάμε τώρα.
Είναι χρηματιστήριο. Δεν είναι, ναι. Πώς το λέγε για τα ομόλογα, οι αποδόσεις των προηγούμενων... Δεν εγγυώνται τις μελλοντικές, ναι. Μελλοντικές, μπράβο, έτσι είναι αυτό. Να σου πω κάτι τώρα τελευταίο. Ντόι εξάρι, πώς σου φαίνεται. Που είναι εξάρι. Που είναι εξάρι, έτσι. Ναι. Ο Μίτσελ τον έκανε κεντρικό αμυντικό και όταν έχεις και την εμπιστοσύνη του προπονητή παίζεις και διαφορετικά και είχε και τον Παπασταθόπουλο δίπλα. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Σωστό. Είναι εξάρι, έπαιξε εξάρι γιατί έλειπαν άλλοι παίχτες από τον, άξονα και έδειξε καλό πρόσωπο. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν άφησε ικανοποιημένο το Μεντιλίμπαρ. Έδειξε καλό πρόσωπο. Απλά LPOS για παράδειγμα. Ναι. Ο πλέον βασικός. Ο Στάμενιτς είχε τον τραυματισμό. Ο Γκαρσία είχε τραυματισμό. Όλοι αυτοί θα μπουν στην εξίσωση. Μπαίνουν και θα μπουν στην εξίσωση. Εκεί δεν ξέρω τι χρόνο θα δει ο Ντόι. Ναι. Τα πράγματα του Μεντιλίμπαρ. Πάντως... και σύντις άλλες, ναι. Με το δεδομένο ότι ο Όρτα είναι εκτός. Είναι και παγωμένο το θέμα. Ακόμα, ναι. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για να βρει θέση εκεί. Καλό νομίζω ο υγιής Έσε δεν τη χάνει τη θέση του. Έτσι. Δηλαδή αν είναι καλά ο Έσε δεν τη χάνει τη θέση του. Αυτός ο... Αν είναι καλά ο Έσε και τον θέλει να, ο Μεντιλίμπαρ και δεν θέλει να τον ξεκουράσει για χύψη λόγους, ο Έσε είναι εκεί. Τελεία. Ρε Νικό, τι να τον ξεκουράσει. Εδώ τον ήρθε από το Ολυμπιακό τουρνουά, έκανε μια προπόνηση και του είπε είσαι εντάξει να παίξεις στο φιλικό και έπαιξε. Ναι, έπαιξε, αλλά κάποια στιγμή επειδή είναι άνθρωπος και δεν είναι ρομπότ, θα θέλει και αυτό στη διαχείρισή του. Ναι, σωστό. Το ίδιο λέγαμε και πέρσι. Και αυτό σωστό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί. Εντάξει, οκ, το ίδιο λέγαμε και πέρσι. Κάποια στιγμή. Ναι, το λέγαμε και πέρσι. Ναι. Αλλά ξέρεις, όσο επιβαρύνεται ο οργανισμός, άνθρωπος είναι. Επιβαρύνθηκε και με τους Ολυμπιακούς αγώνες που ουσιαστικά την ξεκούρασή του την είχε. Mm-hmm. Απλά δεν ακολούθησε την προετοιμασία του Ολυμπιακού και δεν ξέρουμε πόσο αυτό θα τον επηρεάσει. Γι' αυτό λέω να τον διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί άλλη προετοιμασία είχε για να παίξει αγώνες μέσα στον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και άλλη προετοιμασία θα έκανε με τον Ολυμπιακό. Σωστό. Ναι. Αυτό είναι το θέμα για τον για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ ότι όταν είναι διαθέσιμος ο ΕΣΕ, αν δεν πονάει ο ΕΣΕ, ξεκινάει ο ΕΣΕ. Έσε τσικίνιο, ναι. Στο θέμα, μια που έχουμε και λίγο χρόνο και εκμεταλλεύουμε και λίγο την καλοσύνη σου, Ρενίκο. Ο ανταγωνισμός Κωστίνια Ροντινέη. Το έχουμε δει και σε φιλικά παιχνίδια να παίζουν και οι δυο μας στην πλευρά, έτσι. Να παίζει Ροντινέη δεξιά, μπροστά και μπάκο Κωστίνια. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό σε σενάρια μάτς, ας πούμε, και μέσα στη σεζόν. Κοίταξε, για να το δούμε μέσα στη σεζόν θα πρέπει να λείπουν εξτρέμ. Καταλαβες. Ενώ ο Βέλντε υπάρχει, ο Ζέλσον υπάρχει και υπάρχει μάλιστα και με εικόνα εξαιρετική. Περιμένουμε τον Ποντένσε, έχουμε τον Μασούρα, θα πρέπει να υποχρεωθεί για να το κάνει αυτό. Εγώ λέω και σαν πλάνο. Δηλαδή, επειδή μου πες ότι παίζουμε στο Europa League, ξέρω εγώ, με μια ομάδα από την Premier League. Εκτός έδρας. Ναι. Σαν πλάνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να το και δούμε... Που παλιότερα βλέπαμε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό να παίζει με δύο αριστερούς μπακ στην αριστερή πλευρά. Με τον Χολέμπας, λέω. Πού το έκανε, Μαρκάνο Χολέμπας. Σωστά. Και με τον Καρβαλιάλ το έκανε. Ναι. Μέσα στον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο. Έπαιξε με δύο αριστερά μπακ. Σωστό, ναι. Το θέμα είναι ότι για να το δούμε κάτι τέτοιο, φαντάζομαι θα το κάνει ο Μεντιλίμπαρ μόνο αν υποχρεωθεί από την αναμέτρηση. Από τον αντίπαλο, από την εξέλιξη αναμέτρηση. Έχει παίχτες και συνήθως δεν αλλάζει θέση στους παίχτες του. Ναι. Εννοείται ότι χαίρεται που έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν και σε άλλη θέση. Δηλαδή έχει δεξιμπάκ που μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Όχι να σου καλύψει, ξέρω εγώ, με μια χύψη ομάδα Premier League εκτός έδρας να σου καλύψει όλο το παιχνίδι. Αλλά έχει παίχτες να σου κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Έχει αλλάξει η ιεραρχία στο δεξιμπάκ ή ξεκινάμε με Ροντινέη βασικό και αντικατάστατο και βλέπουμε. Το λέω αυτό γιατί ο Κωστίνια έρχεται από μια σεζόν που ήταν κορυφαίος δεξίος μπακ στην Πορτογαλία. Συμφωνούμε. Με Ροντινέη ξεκινάμε, αυτόν ξέρει, αυτόν εμπιστεύεται και στην πορεία βλέπουμε. Η σεζόν είναι μεγάλη. Ναι. Αμέσως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού στη χειρότερη είναι μέχρι τον Ιανουάριο. Okay, κάναν την προετοιμασία τους. Πολύ περισσότερο ξεκουράστηκαν σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η σεζόν είναι μεγάλη. Και ο Ολυμπιακός θέλει και τα παιχνίδια να τα κάνει και το Φεβρουάριο, δηλαδή στη χειρότερη
να έχει παιχνίδια και το Φεβρουάριο και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνεις δεν περισσεύει παίχτης. Και με δεδομένο ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει ρόστερ 22, 23, 24 ποδοσφαιριστών βαριά-βαριά, μετρημένα θα είναι τα κουκιά όταν θα αρχίσει η σεζόν. Ναι βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Στην αρχή τουλάχιστον, στην αρχή τουλάχιστον θα είναι ναι. Αυτό είναι τα δεδομένα. Μάλιστα. Έχουμε κανένα νέο για στόπερ τίποτα? Όχι, ψάχνει. Ψάχνει και υπάρχουν παίκτες. Το φως της δημοσιότητας δεν έχουν δει. Ούτε έχουν διαρρεύσει, αυτό θέλω να σου πω. Δεν περιμένει δηλαδή ο Ολυμπιακός 31 Αυγούστου να κινηθεί για στόπερ. Απλά είναι περιπτώσεις που κοιτούν και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα σας.